στην Πάμε τον, τον, τον Πάλι σε αστυνομικό δελτίο θα πάμε. Μάριο Διονέλη στο Λασίθι, διότι είχαμε ένα πολύ άγριο φωνικό και αν δεν κάνω λάθο, ο δράστη ακόμη αναζητείται. Μάριο. Ναι, ακριβώ ακόμα αναζητείται. Χθε το απόγευμα στι 6 ώρα, εδώ που βρίσκομαι στην περιοχή Περάμπελα του Δήμου Αγίου Νικολάου, κοντά στην Νεάπολη, ένα 43χρονο ήρθε και με το όπλο του κυριολεκτικά γάζωσε το σπίτι ενός 73χρονου κτηνοτρόφου της περιοχής. Από τα πυρά έπεσε νεκρός ο 73χρονος, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ο γιος του 43 ετών, αλλά και ο γαμπρός του 52 ελαφρύτερα και οι δύο νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ο γιο, μάλιστα, ο 43χρονο, υπευλήθη σε βαριά χειρουργική επέμβαση. Από εκεί και πέρα, ξεκίνησε ένα άνθρωπο κυνηγητό τη αστυνομία να βρει τον συγκεκριμένο δράστη. Υπάρχουν πολλά σημεία στα ορεινά του νομού Λασιθίου, εδώ που βρίσκομαι, όπου μπορεί να έχει κρυφτεί. Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση τη αστυνομία. Ενώ είναι πολύ βαρύ, πρέπει να σα πω, το κλίμα στο σπίτι του θανόντο, όπω είναι φυσικό. Μάλιστα, δεν μα επέτρεψαν να πλησιάσουμε και πιο κοντά καταλαβαίνετε οι ώρες ναι. αυτές είναι πολύ δύσκολες για τους ε, ανθρώπους η αφορμή, η αιτία του Φωνικού φαίνεται να είναι κτηματικές διαφορές μεταξύ του δράστη και της οικογένειας Γένειος που θέλει. δέχτηκε τα πυρά. Ενώ έχει σημασία ότι στο χώρο που έγινε το περιστατικό βρίσκονταν ακόμα και άλλα άτομα και η γυναίκα και η κόρη του ανθρώπου που πέθανε οι οποίες ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν και γλίτωσαν κυριολεκτικά από θαύμα καθώς οι μαρτυρίες αναφέρουν πως γάζωνε κυριολεκτικά επί ώρα το σπίτι ο δράστης του Φωνικού. Μπ.